Λοιπόν, ακούστε, έχω κάνει λάθη γενικά στη ζωή μου. Αυτό ίσως να είναι ένα από αυτά. Επίσης το λέω από τώρα, δεν θέλω περιττές ερωτήσεις, γιατί σε ακούω από τώρα που ρωτάς γιατί δεν με έδινε κανείς την πρώτη τελεία και κάνεις και τη δεύτερη. Πρώτον, τι σου έχω κάνει και θέλεις έτσι να με βασανίσεις. Και δεύτερον, δεν μπορώ ρε παιδιά να κάνω βίντεο για μια ταινία που το πόστερ της θα ήταν στο λεξικό δίπλα από τη λέξη αέρας. Γιατί το 2023, κυρίες και κύριοι, το παλικάρι που ονομάζεται Reese Freak Waterfield, γιατί όπως καταλαβαίνετε μια τέτοια ιδιοφυΐα δεν θα μπορούσε να χωράει μέσα σε δύο λέξεις, οπότε το όνομά του θα έπρεπε να αποτελούταν από τρεις. Το αγόρι που μέχρι προχθές, κυρίες και κύριοι, η καλύτερη του ταινία είχε στο IMDb βαθμολογία 3,5 παρακαλώ, είχε το ιδιοφυές σχέδιο να πάρει, λέει, και να διαστρεβλώσει τα παιδικά μας όνειρα. Λες και δεν μας έφτανε το Jurassic World, τέλος πάντων. Θα παίρνω λίγο πιο παιδικό χαρακτήρα, βγαίνει μετά από χρόνια στον public domain και θα τον μετατρέπω σε δολοφόνο σε horror ταινία. Μάρε Ρίς, του λένε, ρε Ρίς, δεν έχουμε λεφτά, μήπως αρέ! Τι θα γίνει πια, λεφτά. Δεν μας νοιάζει τα λεφτά, εδώ κάνουμε τέχνη. Και βγάζει, κυρίες και κύριοι, το πρώτο του αριστούργημα με τίτλο Winnie the Pooh Blood and Honey, το οποίο είχε budget 100.000 δολάρια και έβγαλε στο παγκόσμιο box office 5 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί αυτοί είστε. Και τους βρίζω τώρα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη δεύτερη ταινία αυτού του franchise, η οποία έβγαλε ακόμη περισσότερα χρήματα, διότι πήγε κάποιος, είδε την πρώτη ταινία και λέει, ας πάω στη δεύτερη να τη δω με τους φίλους μου. Λοιπόν, δεν λέω άλλα, πάρτε φαγητάρες, πάρτε ποτάρες, πάρτε ό,τι γουστάρετε, καθίστε σε τιβάνια, κρεβάτια, τραπέζια, πολυθρόνες, μπιντέδες, όπου γουστάρετε, γιατί ξεκινάμε. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω αν είσαι καινούριος ή καινούρια σε αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής, φυσικά εάν σου αρέσει αυτό που βλέπεις. Και να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στις μελάρες αυτού εδώ του καναλιού. Let's begin! There's a story we're all familiar with, about a boy and a bear. Αχ, ναι, δυστυχώς την ξέρουμε την ιστορία και λέω δυστυχώς παιδιά, γιατί κάτι μου λέει ότι στη συνέχεια θα το μετανιώσουμε που την ξέρουμε. Since last we saw our Christopher Robin, things haven't been so good. Ξεκινάμε λοιπόν με έναν πρωταγωνιστή ο οποίος ονομάζεται Christopher Robin, ο οποίος στην πρώτη ταινία ήταν όμηρος των όντων του δάσους, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός που σώθηκε. Βέβαια η πρώτη ταινία δεν το δείχνει ξεκάθαρα αυτό, αλλά δεν μας πολύ νοιάζει κιόλας. Το μόνο σίγουρο, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη ταινία είναι πως αν ήσουν γυναίκα, τότε σίγουρα θα είχες δει τα ραδίκια ανάποδα μέχρι το τέλος της ταινίας. Κάθε γυναίκα σε αυτή την ταινία έγραφε στη φάτσα της «Είμαι διαθέσιμη, σκοτώστε με». Και ενίοτε όχι μόνο η φάτσα τους. Ναι, spoiler alert, χάρηκα πάρα πολύ που στη συνέχεια ο Winnie την κάνει τη γανίτα της συγκεκριμένη. Τι τη γανίτα, γιατί μέλη είχε. Suspicions grew, few believed him, most did not. He became a pariah. Βρίσκονται λοιπόν τα πτώματα και δεν θα το πιστέψετε, αλλά ο κόσμος δεν πίστεψε την ιστορία που είπε ο Christopher ότι και καλά όλα αυτά τα έκαναν κάποια τέρατα στο δάσος. Άκου να δεις. Τέλεια, αλλά μιλάμε για κακοπροαίρετους, παιδιά, μη σας τύχει, Unknowingly, both Christopher and Pooh were facing the same ostracism. Unwanted, hated. Μάλιστα, δηλαδή, Christopher και Pooh είναι κάτι σαν να λέμε αδελφές ψυχές, ρε παιδί μου. Κανένας δεν θέλει να τους βλέπει. Για να δούμε λοιπόν αυτός ο παραλληλισμός πώς θα έρθει και θα δέσει μέχρι το τέλος της ταινίας. That boy and his bear will always be playing. Πάντως μου αρέσει που παρόλο που είναι horror ταινία, ρε παιδί μου, ξεκίνησε έτσι γλυκά με καρτούν, έτσι με μουσικούλα από πίσω, σαν παραμύθι. Και εγώ, μπράβο, πάμε λίγο δράση, πάμε λίγο να μην βαρεθούν τα βρέφη, έλα μπράβο ταινία, ξέρεις τι κάνεις. Έτσι Winnie αγόρι μου, κάτσε κάτω από το τροχόσπιτο, κάτσε! Όλο πόδια! Κάτσε κάτω από την μπάρα, κάτσε κάτω από την μπάρα! Κάτσε! Ρε ντροπή ρε, ποιο αληθινή φωτιά είχε το Super Mario στο NES που έπαιζα. Έλατε, πως τολμάς να επιβιώνεις. Καλά τα λέει ο... Ποιος είναι αυτός ρε παιδιά. Ο Winnie σέρνει την τύπησα από το πόδι, το οποίο της το έχει πιάσει με μια παγίδα για αρκούδες. Καταλαβαίνετε την ηρωνία του πράγματος. Είναι σαν να πνίγεις μπάτσο με ντόνατ. Ναι. Τι ήταν αυτό. Ο Winnie ήταν αυτός. Για δείξε πάλι.
καλά. Αυτός δεν είναι ο Winnie, αυτός είναι ο Grinch. Παιδιά, δείτε, μέχρι και τα τεράστια χέρια που να τη γράψει, μιλάμε ίδιο στα μαμ. Δεν τρέπεστε. Τι διασταύρωση όρκ με κοράκι σε σύρεμαν. Ρε παιδιά, ήταν αυτός στο παλιό το παιδικό. Ποιος είναι αυτός? Λαριστέ και Παναγία. Αυτό ρε παιδιά δεν είναι το Winnie the Pooh. Αυτό είναι το Winnie the Pooh. And you're fully awake. Οπα, τώρα εμένα αυτό, γιατί κάτι μου θυμίζει. Θα μου πάει να το βρω. How are you feeling? Good morning. Εάν ποτέ ο Ed Sheeran έκανε παιδί με το Messi, κάτι τέτοιο θα βγαίνε. Do you recall anything from the session? Started to remember when I was younger. Playing with poo in the woodland. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, ο πρωταγωνιστής μας μέσω της ύπνωσης προσπαθεί να βρει πράγματα, να δει πράγματα μάλλον, τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν. Ρε, κοίτα να δεις ένα ντεζαβού που έχουμε πάθει, έτσι. Για προχωράτε λίγο να δω που το πάτε. What are you doing here? So, how was it? Fine, yeah, good. Και όπως ο Σκορτσέζε, κυρίες και κύριοι, έχει τον Ντικάπριο, όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει τον Κίλιαν Μέρφη, όπως ο Λάνθιμος την Έμα Στόουν, έτσι και ο Chris Frank Waterfield έχει τη μούσα του. Τον εκλεκτό του, με άλλα λόγια, και ακούει στο όνομα Scott Chambers. Ένα όνομα, μία έκφραση, κυρίες και κύριοι, διότι σε ολόκληρη την ταινία χαμογελάει μονίμως. Ρε άνθρωπος να διαμελίζεται δίπλα του, αίματα να πετάγονται παντού στην οθόνη, αυτός εκεί χαμόγελο. No, I appreciate you caring about me, but I think you should keep your distance for a bit and keep driving. Ο Messi λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλει πολλά με κανέναν, γιατί νιώθει ότι όποιος έρχεται κοντά του, ρε παιδί μου, τον παίρνει στο λαιμό του. Είχα μια πρώην τέτοια. Αφού τον καημένο παιδιά τον τραπουκίζει μια ολόκληρη πόλη. Και τώρα πού να σηκώνεται, να φεύγει, να αλλάζει πόλη, πού θα βρει και δουλειά. Δεν είναι τώρα και κανένας γιατρός, παιδιά, να μπορεί να βρει εύκολα δουλειά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Okay, so Alex, my name is Chris. Α, γιατρός είναι. Παρακάτω, πάμε παρακάτω. Ashdown views our existence as a plague. Of the Hundred Acre Wood. Μια χαρά τα λέει το όρκρεσης, δεν κατάλαβα, δεν τα έχουν παρεξηγήσει τα παλικάρια. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να πάει και να σκοτώσει τέσσερις βίζες, τέσσερις κοπέλες, θέλω να πω. Κατευθείαν τον παρεξηγήσει τον πουλο δολοφόνα, θα διάλογα εγώ προαίρετη. Ανθρωπότητα, κυρίες και κύριοι, η χειρότερη φάρα είμαστε. Either we take the fight to them, we lay down and die. Και ξέρετε ποια θα ήταν η ιδανική απάντηση για το Winnie εδώ πέρα, έτσι? I guess I could use a little social interaction. Εμπα δείτε το, δείτε το, ρε παιδιά, δεν είναι ίδιος. Ποιος θεός σχεδίασε αυτό το αειδιαστικό αριστούργημα να του φιλήσω τα χέρια? Μιλάμε ο κερατάς, πληρώθηκε και όλος αδρά γι' αυτό. You see that? Yeah, I see you. Στη συνέχεια έχουμε μια ομάδα από άντρες παύλα γιοτόμπαλα που πηγαίνουν στο δάσος για να πάρουν εκδίκηση για όσα έκαναν τα τέρατα του δάσους στις τύπισες από την αρχή της ταινίας, από το intro. Guys, I heard someone else there. Just someone... Ε, τι είπε αυτός, κατάλαβε κανένας? Για παίξε πάλι. Guys, I heard someone else there. Just someone... Ρε, τι λέει, γιατί κόβει το ήχος, χάλες τηλεόραση, ρε. Guys, I heard someone else there. Just someone... Και όμως, κυρίες και κύριοι, όχι, αυτό που είδατε και ακούσατε δεν είναι δικό μου edit. Και δεν είναι ούτε πρόβλημα στο αρχείο το οποίο και έχω, διότι βρήκα άλλα τρία αρχεία της συγκεκριμένης ταινίας και όλα στο συγκεκριμένο σημείο ήταν ακριβώς έτσι. Guys, I heard someone else there. Just someone... Professional filmmaking, κυρίες και κύριοι. Αυτή η ταινία, το υπενθυμίζω, έσπασε τα μία, έτσι, δεν λέω ακόμη ποσό, το κρατώ για το τέλος. Ευχαριστώ. Go check the fuck out then. Go on. Α, τέλεια ιδέα, φίλε μου, μπράβο! Είμαστε τρία άτομα μέσα σε ένα σκοτεινό δάσος που μέσα σε αυτό υπάρχουν τέρατα και ακούς έναν ήχο από το πουθενά, μέσα από το σκοτάδι. Τι κάνεις, μένουμε ενωμένοι και πλάτη-πλάτη ώστε να έχουμε φυλαγμένα τα νότα μας? Όχι! Ας στείλω τον ένα να παράτσεκάρει μόνος του και να μείνουμε οι δυο μας απροστάτευτοι. It's definitely something out there. Yeah? Let's kill it then. Άχρη σενάριογράφη, τρελιάριδες. Αχ, δηλαδή, πραγματικά ήθελα να ήμουν μπροστά όταν γράφω το σενάριο της ταινίας να έβλεπα τι σκατά συνέβη. Τι γέρα.
Πού το βρήκες αυτό το τεφάρι, κύριε μπρο? Airbnb, ρε. 40 ευρώ η διανυκτέρευση και ολόκληρη σπιταρόνα. Πω, μια βδομαδούλα θα την περάσουμε με πιπίλα εδώ μέσα. Λοιπόν, παρήκυλε πίτσες, φερεπίνες, θα χεστούμε. Ποιος είναι? Πού να ξέρω ένα δικό μου είναι το σπίτι. Για άνοιξε μία. Γεια σας, ο κύριος James Wan. Ο ποιος? Μα εδώ μου είπαν ότι μένει ο κύριος James Wan και έχω φέρει το συμβόλαιο και την αμοιβή για το σενάριο. Μάλλον είναι αυτός που έχει το σπίτι. Με συγχωρείτε, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Έχει φύγει ταξίδι. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Όχι, ρε γαμώτο. Κι εγώ μια εξυπηρέτηση πάω να κάνω να βγάλω κανένα ψηλό. Δεν έχω ιδέα από αυτά. Ξέρετε πότε θα γυρίσει? Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρουμε, τα πάντα ξέρουμε. Γιατί έχει την κυρία και περιμένει τόση ώρα, βρε αγενέστατε, Ανδρέα? Τι κάνετε, κυρία, από James Wan? Μα ο κύριος από πίσω σας μου είπε ότι λείπετε. Ο κύριος είναι χαβαλετζής, σας πειράζει? Έλα βρε Αντρέα, σταμάτα να πειράζει την κοπέλα. Λοιπόν, άκουσα κάτι για αμοιβή, για σενάριο. Ναι, σας τα έφερα. Πω, δεν ξέρετε πόσο ανακουφίστηκα τώρα. Ορίστε, εδώ η αμοιβή. Ναι, ναι. Και εδώ το συμβόλαιο. Α, φέρτε το συμβολαιάκι, εδώ υπογράφω, ε. Και είμαστε πενά. Τα δικά μας, ε. Α, αυτό είναι. Ευχαριστούμε, κοπέλα μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ε! Τίποτα, τίποτα. Να είστε καλά και σε καλή μεριά. Πω. Ξέχασα να σας πω. Τι έκανες εσύ, πας καλά? Τι θα κάνουμε τώρα? Εγώ ρε, αν πηγαίνω καλά. Είπε αμοιβή για σενάριο. Εκεί μέσα πρέπει να έχει κάτι χιλιάρικα. Τι να τα χάναμε? Μα πώς θα το κάνουμε εδώ πέρα? Λέει ότι σε δύο μέρες θα θέλει έτοιμο το σενάριο. Εμείς δεν έχουμε ιδέα από σενάριο. Προγραμματιστές είμαστε. Για φέρα να δω τι σενάριο θέλω να του γράψουμε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Τι? Horror ταινία για το Winnie το αρκουδάκι? Τι? Με κοροϊδεύεις τώρα? Όχι ρε, τι σε κοροϊδεύω? Να κοίτα! Δεν είμαστε καλά. Ρε, μια χαρά μας έκατσε, μας έβεξε. Το παλικάρι είναι ολοφόνερο ότι τρολάρει. Δεν μπορεί να περιμένει για αυτή την κουράδα σοβαρό σενάριο. Λοιπόν, βάλ το ChatGPT να γράψω ένα σενάριο και πάμε για κοκτεϊλάρες, έλα σου λέω! Μα εδώ δεν είμαστε, θαράζαμε. Προπληρωμής, τώρα με τόσα λεφτά που έχουμε, λες να μείνουμε και μέσα? Ρε, έλα, προχώρα, τελειώνουμε! Κάτσε, ρε, κάτσε. Και άμα κανονικός ο James Wan γυρίσει, τι θα γίνει? Τι να γίνει, βρε Αντρέα? Ποιος θα θέλει να γράψει σενάριο για την ταινία του Winnie? Λοιπόν, και χάρη του κάνουμε. Έλα. Κλειδιά πήρες? Όχι. Δεν πειράζει, θα φέρουμε κλειδαρά με τόσα λεφτά. Ε, τώρα πείτε μου ότι αυτοί οι διάλογοι δεν είναι γραμμένοι από AI, ρε παιδιά, γιατί θα τρελαθώ. Ρωτάει ο άλλος τι συμβαίνει μέσα σε ένα σκοτεινό δάσος το οποίο έχει πάει ο ίδιος για να σκοτώσει τύρατα. Ε, δεν θα με τρελάνετε εσείς, σκοτώστε το να τελειώνουμε. Don't fucking move! It's fucking real. I've never seen anything like it. Chris was right. Ω, το γουρουνάκι ρε εσείς, α, τι ωραία! Το γουρουνάκι, να ξέρετε, ήταν ο αγαπημένος μου χαρακτήρας από το παλιό το καρτούν το Winnie, οπότε τώρα χάρηκα από το, δηλαδή που ξυπνήσανε πολύ ωραίες αναμνήσεις. Μπράβο ρε παιδιά, αρχίζω και αλλάζω άποψη για σας, ωραία! All of Ashdown will burn. Fuck off! Είναι, ναι, πέτσε ο κοψέτος! Άκου κύριε, σκοτώσ' το γουρουνάκι! Στο διάλογο! We've had complaints. And me. And with all this stuff that's happened around the horror film that's come out, it's the perfect storm. Και θέλω σιγά σιγά να ετοιμάσετε ψυχολογικά, διότι η ταινία από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει και χτίζει τη μοναδική καλή ιδέα που έχει να αναδείξει ως project. Κρατήστε λοιπόν αυτή την ταινία που ετοιμάζετε, που λένε, η οποία στηρίζεται σε αυτό που είχε πει, στην ιστορία δηλαδή που τους είχε πει ο Κρίστοφερ για τα πλάσματα στο δάσος κτλ. Κτλ. Κρατήστε το. Ωραία, γιατί τρελαίνεσαι, γιατί παίζει λυπητήρη μουσική από πίσω, γιατί σου είναι και τι πρέπει να το λυπηθούμε, ρε παιδιά, γιατρός είναι, σήκω, φύγε και πήγαινε σε άλλο νοσοκομείο να δουλέψεις, σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, σε άλλο πλανήτη, δεν ξέρω. Άμα θέλετε, ρε παιδιά, να τον λυπηθούμε, μην τον κάνατε γιατρό, τον κάνατε ομαδάρχη σε κατασκήνωση. Με τόση εγκληματικότητα στο δάσος, θα ήταν δύσκολο να βρεις δουλειά. Hello. She calls me Ella and my name is Bunny. I mean, you've got two names. It's absolutely fine. Ο Κρίστοφερ, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχει και μία μικρή αδερφούλα. Μπράβο, καπάτσα ταινία. Καλά το πας. Έχω σε και ένα μικρό παιδάκι. Ξέρετε, επειδή είναι τσίτ τα μικρά παιδάκια στις horror ταινίες. Και να μην έχει χτίσει τίποτα από χαρακτήρες, όπως κάνει συγκεκριμένη ταινία δηλαδή, επειδή είναι μικρό παιδάκι μέσα, κάπως θα δεις, ρε παιδί μου, θα φοβηθείς γι' αυτό. But do you know who's gonna get more annoyed at you?
guess. Mummy. And I think we are gonna need protection. Μπράβο ταινία και χτίσιμο σχέσεις μεταξύ των δύο αδερφών. Μπράβο. Μου φαίνεται, παιδιά, ότι ο Ρις διάβασε μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο που έκανε να βγει η δεύτερη ταινία. Εντάξει, διάβασε. Όσο πρόλαβε, ένας χρόνος ήταν. What can you see? Is that a cardinal? That's right. Good job. Και μετά τώρα στην ταινία βλέπουμε έναν ξεκάρφωτο πατέρα με το παιδάκι του, δεν του έχουμε ξαναδεί στην ταινία, να παίζουν μέσα στο δάσος το παιχνίδι Βρες το πουλί. Το οποίο ακούγεται εντελώς λάθος, αλλά αφού αυτό παίζουν, εγώ τι φταίω. Why don't you find something for me? Okay. How about... Και όλο αυτό τώρα το βλέπουμε για να συμβεί αυτό. Luke. Ρε, ποιος είναι αυτός, ρε, θα τρελαθώ, ποιος είναι. Παιδιά, μισό λεπτό να τον ψάξω και ξανάρχομαι. Well, well, poo-too. Ναι, μάλιστα, ναι. Αυτός που μόλις είδατε, παιδιά, είναι η Κουκουβάγια από το παλιό καρτούν Winnie. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά αυτό για Κουκουβάγια δεν μου μοιάζει εμένα. Πιο πολύ σε 18 μου κάνει. Τα μάτια μου, τα μάτια μου. Δείτε πόσο κακό tracking έχουν κάνει στο κάλυμα που έχουν βάλει από πάνω από το ψεύτικο πόδι. Αλλά παιδιά, το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εντάξει, πείτε ότι τέτοιους έκατσε ένα CGI. Klein, B-Movie βλέπουμε. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτή την ταινία γίνονται απλά πράγματα. Τώρα αυτό απλά έγινε για να γίνει. Δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία για την εξέλιξη της ταινίας. Έτσι, α, απλά δείξανε 5-6 κομμένα χέρια και πόδια μέσα από τα. Γιατί σου λέει αφού τα κάναμε και ράτα, ρε, μην πάχαμε να. I'm going to take you back there. Now, let's begin. Feel all weight drift away. Η Madame Zaira λοιπόν από εδώ πέρα προσπαθεί να υπνοτίσει τον Ed Messi, διότι λέει θέλει να του ξεκλειδώσει κάποιες αναμνήσεις τις οποίες έχει ξεχάσει αυτός, τις έχει κλειδώσει λόγω κάποιων τραυματικών γεγονότων. Ρε τι μου θυμίζει, ρε τι μου θυμίζει, ε! Feel reality shift and wane. Κρίστοφερ, δοκίμασε τώρα αυτή να είναι και άμα δεν μας κάνει καλή δουλειά, πες το μου να πάρω τηλέφωνο τον Ινδό. Oh, how our memories deceive us. But the truth was much darker. Pooh was never who Christopher thought he was. Τι είναι αυτό? Υπνοτισμό με αφηγητή? Πρώτη φορά ακούω. Τελικά αυτή είναι καλή, ρε. Scary, wicked things. Τώρα θέλω να απαντήσετε πώς για αυτό το βίντεο και να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιος είναι πιο περίεργος, ο Πού ή ο Κρίστοφερ. Που κάθεται και πηγαίνει πέρα δόθε αμέριμνος, ενώ ο ανθρωπόμορφος αρκούδος, ο οποίος τρώει πτώματα, τον κάνει κούνια σε μια σκοτεινή γωνιά του δάσους. Όχι, πείτε μου γιατί θα τρελαθώ. Ωχ, δεν άκουσα. Πώς είπατε, ορίστε. Οχ, 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 Παναγία μου, οχ, 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 ρέσεις, βρε μπετόβλακες. Δεν φτάνει που πήγατε και κοπιάρατε ένα σενάριο μιας άλλης horror ταινίας. Ο Θεός να την κάνει horror. Αλλά πήγατε και αντιγράψατε το σενάριο του FNAF. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Είναι παιδιά, σαν να πάω αδιάβαστο στους Πανελλήνιες και να κάτσω να αντιγράψω τον τύπο που κάθεται τελευταίο θρανίο και δεν φέρνει καν τσάντα στο σχολείο. Λοιπόν, και Κρίστοφερ, άσε με να μαντέψω γιατί είμαι πολύ καλός σε αυτά. Λοιπόν. Μη μου πεις ότι ο εξαφανισμένος ο αδερφός, τον οποίο τον απήγαγε ένας άγνωστος τύπος στο δάσος, τελικά θα είναι ένα από τα τέρατα του δάσους. Δεν ξέρω πού μου ήρθε τώρα. Έχω μία έμπνευση στιγμής, είναι τώρα, μου δεν σημαίνει εμένα. Oi, Freddy Krueger, what are you watching? Ρε, δεν τραπήκατε να αναφέρετε στην κουράδα σας το όνομα Freddy Krueger, ιερόσιλη. Που να αρχότανε μέσα στα γυρίσματα ο Freddy ο ίδιος φερκερατάδες και να σας έτρωγε όλους. Από ηθοποιό μέχρι τον Μπούμαν. Isn't this movie about your boyfriend? Yes, but it's all lies. Βρε μικρές οι χαμερές νηφίτσες, βρε μουλοχτάκου το πόνιρ αρμαντήλο. Τι έχετε φτιάξει εδώ πέρα? Ακούστε κυρίες και κύριοι, τι σκέφτηκε το δαιμόνιο μυαλό του ανθρώπου που ονομάζεται Rhys Frake Waterfield. Επειδή το πήρε χαμπάρ, γιατί δεν έκανα κοροϊδό, ότι η πρώτη του ταινία είναι λίγο χειρότερη από θεατρική παράσταση που κατεβάζουν παιδιά του δημοτικού, στη δεύτερη ταινία την παρουσιάζει ως την ταινία που φτιάχτηκε με την ιστορία του Κρίστοφερ. Μωρή τρέλα, Ρις, τι έπαιξε εδώ πέρα, και εγώ που νόμιζα ότι έχεις μυαλό αμοιβάδασε. Έλα Χριστέ, αν και είμαι σίγουρος ότι από κάπου θα το έχει αντιγράψει αυτό.
Και δεν ξέρω αν το προσέξατε, κυρίες και κύριοι, αλλά στο σύμπαν του Blood and Honey δεν υπάρχει Google, αλλά Milne. Ένας φόρος τιμής, κυρίες και κύριοι, προς το δημιουργό του αγαπημένου χαρακτήρα Winnie the Pooh, Alan Alexander Milne. Που έτσι και με κάποιο τρόπο μπορούσε να δει αυτό το πράγμα που έφτιαξε ο Reese Frank Waterfield, θα σηκωρόταν από τον τάφο για να του κάνει fatality. Αυτό, ναι, θα ήταν μια πολύ ωραία horror movie, θα πλήρωνε για απάντητο. Πέφτω από τα σύννεφα δηλαδή. Δηλαδή, ένας τύπος απήγαγε παιδιά και τα πήγαινε σε έναν επιστήμονα ο οποίος έκανε πάνω τους πειράματα και τα μετέτρεψε σε τέρατα. Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα γιατί με αυτά και με αυτά μπερδεύτηκα, αλλά σε ποια νύχτα είμαστε? Μέσα σε όλα τα άλλα, ένα μεγάλο πάρτι διοργανώνεται στην περιοχή όπου παιδιά θα παρευρεθεί κόσμος και κοσμάκης και ένας από αυτούς θα είναι φυσικά και ο Κρίστοφερ. Κάτι που οι διοργανωτές του πάρτι δεν το παίρνουν και πολύ καλά. I just think of the murders and all. Can't stop. Like all this town does is talk about what happened last year and don't worry about me. I'll go home then. Why did you just... Ρε κοπελιά, συγγνώμη, αλλά τι είναι καλύτερο, να έχεις τον υποτιθέμενο δολοφόνο καλεσμένο στο πάρτι, να τον βλέπεις και να τον ελέγχεις, ή να τον διώξεις, να τον τσαντήσεις και να έρθει μετά αυτός και να σας πετσοκόψει όλους? Ας απαντάω εγώ, το ίδιο είναι, ούτως ή άλλως θα πεθάνεις να το σκυλί σε λίγο. Ο καθαριστής του νοσοκομείου είναι αυτός που απαγάγει τα παιδιά! Αυτός που τόσα χρόνια είχε τόσο στενή σχέση με τον πρωταγωνιστή μας, που τον είχε σαν παιδί του, που του έλεγε κάθε μέρα καλημέρα! Ή και όχι, προχωράμε. Στη συνέχεια, επειδή βλέπουμε μπιμουβιά τρόμου, εννοείται πως θα έχουμε και ένα ημίγυμνο αγόρι να κάνει μπάνιο για να χορτάσει το μάτι του θεατή. Όπως για τον ίδιο λόγο, μετρήστε αντίστροφα σε πόση ώρα θα δει ο συγκεκριμένος το ραδίκι ανάποδα. Τι φώτα είναι αυτά, ρε, πού μένει αυτό σε κροπολείο? Έχω κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και εγώ, παιδιά, στον κολλητό μου μετά που με θύσει στη Θεσσαλονίκη, ε. Ας το διάλογο, με κάνατε και ταυτίστηκα με την 18ρα. Τώρα, θα έλεγα ότι ο Κουκουβάγιας εδώ πέρα έβαλε δάχτυλο στον Ορλάντο Μπλουμ από την Αγία Βαρβάρα, αλλά θα ακουγόταν πολύ λάθος. Βέβαια, μόλις το είπα, οπότε αυτό το τρένο έχει φύγει ήδη. Πώς έστριψε έτσι αυτός, ρε παιδιά! Να μου το θυμηθείτε ότι αυτό, άμα τον ακολουθήσει ο Κρίστοφερ, εκεί που θα σταματήσει, θα πάρει quest. I know what you did. Don't fucking move. You took my brother and you took my friends. And fucking tell me what happened. Και ήρθε η ώρα, κύριε ή κυρία που σε βλέπω, περιμένεις πώς και πώς να μάθεις πώς δημιουργήθηκαν τα τέρατα του δάσους. Εβουαλά! Is he still alive, my brother? He was experimenting. With them kids. Έλα ρε Κρίστοφερ, αγόρι μου, άσε μας τώρα, ακόμη δεν έχεις καταλάβει, δηλαδή FNAF δεν έχεις δει. Changing their genetics and whatnot, turned them weak kids into monsters. Παιδιά, πάμε όλοι μαζί, ας κάνουμε τους ξαφιασμένους, έλα, τι έγινε τώρα. Ο επιστήμονας Γκάλουπ λοιπόν, μόλις είδε ότι πέτυχε όλο αυτό το πείραμα που έκανε, είπε, ναι, που πέτυχε, μπράβο, ωραία γίνανε, ας τους σκοτώσω όλους. Εγώ το ξεκίνησα, εγώ πέτυχα, εγώ κέρδισα, θα τα ξαναξεκινήσω και πάλι όλα από την αρχή. Λες και παίζει Fortnite. Αλλά... Them kids that didn't stay buried themselves. Λίγο μετά, τα σκοτωμένα παιδιά, που από ό,τι φαίνεται δεν ήταν και τόσο σκοτωμένα, βγαίνουν μέσα από τους τάφους τους σαν άλλος Dr. Strange στο Multiverse of Madness. No longer bearing all my weight. Now, the weight is all yours. Να το, σας το είπα ότι θα πάρει quest. Να τον ακούτε το Θωμά. Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά ο Winnie και η παρέα του θέλουν να εκδικηθούν γενικά την ανθρωπότητα, η οποία δεν εκτιμά τον εσωτερικό του κόσμο και τους βλέπει καθαρά σαν τέρατα, οπότε και θέλουν να τους πετσοκόψουν. Ωραία, αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι
το γιατί κάνουν ντου μόνο στα άτομα που έχουν να κάνουν σχέση με τον Κρίστοφερ. Τα οποία στην τελική είναι και τα μοναδικά που δεν θέλουν να τους κάνουν κακό. Πολύ ωραία, ένα τέρας είναι μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, αρχηγέ, πες μας άρχοντα, ποια είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε για να το εγκλωβίσουμε και να μας ξεφύγει. Check out back while I search the main premises. Μπράβο, πολύ ωραία, θα χωριστούμε. Ε? Τι καλύτερο λέει παιδιά από το να στείλω τη γυναίκα βοηθό μου μόνη της από την πίσω πόρτα να ελέγξει άμα θα βγει το τέρας. Άμα είσαι επαγγελματίας ξέρεις. Κοίτα να δεις τώρα που τη βούτυξε ρε παιδιά το τέρας. Κοίτα να δεις ε. Μιλάμε για καθαρή ατυχία τώρα. Ρε, γυναίκα σκότωσε ο πολύ τώρα, Γουίνι, αυτό το χέρι είναι αντρικό! Αφεντικό, συγγνώμη, είχαμε παραγγείλει από το μαγαζί ψεύτικο γυναικείο χέρι και αυτοί μας στείλαν αντρικό. Τι να κάνουμε, να το στείλουμε πίσω να το μας τα αλλάξουνε? Όχι, ρε, φέρτε εδώ, τι να το πετάξουμε. Εδώ από την πρώτη ταινία βγάλαμε 5 μοίρα που φορούσαμε μάσκα από τα τζάμπο. Στο ψεύτικο χέρι το αντρικό θα κολλώσουμε. Λοιπόν, βάλ το και κάτω και κοντινό, μην το φοβηθεί. Every day they're changing, growing, evolving in ways I could never have imagined. Και για όσους και όσες από εσάς είναι τυχεροί και τυχερές και δεν έχουν δει την πρώτη ταινία, παιδιά, να σας πληροφορήσω ότι η δεύτερη ταινία μπροστά στην πρώτη μοιάζει να είναι το Interstellar. Και δεν υπερβάλλω καθόλου, παιδιά, γιατί στη δεύτερη ταινία τουλάχιστον προσπαθούν να ψιλοεξηγήσουν τα πράγματα. Βέβαια, εντάξει, είναι όλα καρακλεμμένα του κερατά, αλλά τουλάχιστον προσπάθησαν να τη γράψουν. Γιατί μας τα δείχνει πάλι όλα σε καρτούν, τι γίνεται, έχει ο σκηνοθέτης γκόμενο σκητσογράφο ή βρήκε καμιά προσφορά στο Fiverr? Συγγνώμη, μια ερώτηση, οι Power Rangers αργούν να βγούνε, γιατί τελειώνει το επεισόδιο και είναι Κυριακή. Αυτό το αστείο άμα είσαι κάτω του 30, σίγουρα δεν το πιάσες. Τι έγινε εδώ πέρα? Για πάμε πάλι και θέλω να προσέξετε το στόμα του Κρίστοφερ σε σχέση με αυτά που ακούτε. Για πάμε. Εγώ τουλάχιστον θα ντρεπόμουν να βγάλω ταινία στο σινεμά με ασυγχρόνιστα voiceovers και έχω μεγαλώσει με Μαρία της γειτονιάς, έτσι. Και μαντέψτε ποιο θα είναι το επόμενο θύμα του Γουίνι, όλος τυχαίως. Εννοείται πως θα είναι η οικογένεια του Κρίστοφερ. Ναι ρε παιδιά. Είναι και λογικό ρε παιδιά να πηγαίνει κατευθείαν στους γονείς του Κρίστοφερ, γιατί θέλει να τους εκδικηθεί για το... Αυτό. Θέλει να τους εκδικηθεί. Δεν το έχουν κάνει βέβαια κάτι, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα. Προχωράμε. Άλλον. Και να πούμε τώρα και ένα καλό παιδιά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να λέω και αυτά. Αυτό το kill που θα δούμε μόλις τώρα είναι και το μοναδικό kill που έχει χτίσει η ταινία σωστότατα από την αρχή της. Διότι στα πρώτα κιόλας λεπτά της είχε δείξει αυτό. Τώρα λοιπόν που φτάνει η ώρα του kill, το ξανασετάρει δείχνοντάς το και στη συνέχεια... Το kill ολοκληρώνεται χωρίς να έχει καμία απολύτως απορία ο θεατής. Μπράβο ρε παιδιά, πώς το πάθατε και κάνατε κάτι τόσο σωστό. Απορώ. Now, get ready for the boom! Ο Winnie the Cringe λοιπόν σκοτώνει όλη την οικογένεια εκτός από τη μικρή, την οποία δεν τη σκοτώνει αλλά την απαγάγει γιατί... Αυτά. Εσείς, τι άλλα, τα νέα σας. Ας προσποιηθούμε παιδιά όλοι και πάλι ότι δεν ξέρουμε ότι ο Πού είναι ο αδερφός του Κρίστοφερ. Ρε τα λεφτά μας πίσω ρε. Όχι, τώρα μην πας να με εξαγοράσεις με τέτοια. Λοιπόν, τα λεφτά μας πίσω. Α. Κάτσε να δούμε λίγο ακόμα, για κάτσε. Okay.
And Winnie scores, ladies and gentlemen. Και με βλέπετε και χαμογελάω τώρα για να μην πάθω εγκεφαλικό από το πόσο άσχημο CGI είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν τη βλέπουμε! Blood and Honey, βλέπουμε η Blade! Άρα τα λεντάρα Waterfield, τι φτιάξε εδώ πέρα ρε τρελέ! Παιδιά, πραγματικά πολύ τρομακτική σκηνή, απίστευτα τρομακτική, αλλά κάτι μου θυμίζει πάλι. Ρε μπρο, αφού σου είπα αντέγραψε, δεν έχω κανένα θέμα, αλλά σου είπα άλλαξε το λίγο γιατί θα μας πάρουνε χαμπάρι και θα μας μηδενίζουν και τους δύο! Και επειδή σας βλέπω ότι ένα κενό μέσα σας το νιώθετε, ποιος έλειπε τόση ώρα από την παλιοπαρέα? Hello everyone. Και τώρα να σας πω την αμαρτία μου, παιδιά. Ο Τίγρης σε αυτή την ταινία μ' αρέσει. Και μ' αρέσει διότι είναι τόσο σάπιοι όλοι οι υπόλοιποι που αυτός που είναι ψιλοντίσεντ, είναι τρομακτικός, βγάζει λίγο νόημα και μου είναι αρεστός. Ναι ρε παιδιά, ναι, μου αρέσει, τι να κάνω, δηλαδή σταυρώστε με! Ο Τίγρης είναι όμορφο ζώο, του δάσει το πιο τρομερό. Μαστάκια μικρά στο κεφάλι, και ουρά ελαττήριο σωστό. Πηδά, 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 πηδά και τρέχει με χαρά. Το πιο όμορφο ζώο του δάσου σου λέω πως είμαι μόνο εγώ. Άμα τον έκανα και να χοροπηδά με την ουρά και να σκοτώνει κόσμο, θα ήμουν 100% ευχαριστημένο, αλλά εντάξει. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι εξηλωθήκαμε γιατί και καλά αυτή είπε συγγνώμη ενώ πριν τον είχε διώξει το πάρτι, αλλά πώς είναι ακριβώς σίγουρο ότι δεν είναι αυτός, αφού όταν ήταν τα τέρατα εκεί, αυτός δεν ήταν εκεί και τώρα που λείπουν τα τέρατα, αυτός εμφανίστηκε. Εντάξει, δεν θέλω να στο χαλάσω. Ψόφα με την ησυχία σου. Where is my sister? Α, ναι ρε, άντε μπράβο! Στο εξώφυλλο της ταινίας ο Γουίνι κρατούσε αλυσοπρίωνο και έλεγα άντε πότε θα το δούμε, αλλά αν θυμάμαι καλά, το αλυσοπρίωνο είχε και φωτιές πάνω. Φωτιά θέλεις το τσουνάκι μου, λέει το Blood and Honey 2! Φωτιά θα σου δώσω ρε! Τι, δεν βγάζει νόημα, τι σημασία έχει που δεν βγάζει νόημα ότι παίρνει φωτιά έτσι το αλυσοπρίωνο! Ζήσες φωτιά, στην έφερα! Βούλωνε και βλέπε! Παράλληλα όμως με τον Winnie, ο οποίος κυνηγάει τον Christopher, η 18ρα κυνηγάει παιδιά συνεχώς καθ' όλη τη διαδρομή την λέξη που πάει να τον βοηθήσει. Για να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξουν όλα αυτά. Ρε εσείς, φτάνει με αυτό το πράγμα. Κούρασε, φτάνει. Πότε θα σταματήσετε να σκοντάφτετε στο ίσωμα στις horror ταινίες. Ρε ρίσα, αγόρι μου, δεν μπορούσες να σκεφτείς κάτι διαφορετικό εδώ πέρα για να ακινητοποιήσεις τον Messi. Βάλ τον Τίγρη να του κάνει τάκλιν. Όπα! Γιατί σταμάτησε ο Cringe ξαφνικά, μήπως θυμήθηκε ότι αυτός είναι ο αδερφός του? Α, όχι, είπα και εγώ, θα κάνετε κάτι σωστά. Όλος τυχαίως, κυρίες και κύριοι, συμπτωματικά σκόνταψε ο Christopher δίπλα από τον τάφο από τον οποίο βγήκε ο Winnie. Όλος τυχαίως. Θυμάστε που τους είχε θάψει ο επιστήμονας και αυτοί αναστήθηκαν και βγήκαν μέσα από τη γη? Από τις λίγες περιπτώσεις, παιδιά, ο Winnie, που αν κάποιος θα του πει «Ρε, ξένα τι έκανα, δεν σε γέννησαν, φύτρωσες», θα το απαντήσει «Ναι». Really? Ο Winnie είναι ο Billy? I'm sorry that you got taken away, I'm sorry about what happened to you. Πω, τι έκανες εκεί βρε Νόλαν του horror genre? Έλα δώστε λίγο, μην το χαλάσουμε. Just give me my sister. Πού πάρε εσείς? Γιατί πάλι θέλει να τον σκοτώσει αυτός? Δεν υποτίθεται ότι τον θυμήθηκε. Chris! Σκάει όμως η λέξη μύτη την ίστατη στιγμή, κυρίες και κύριοι, για να πιάσει κεφαλοκλείδωμα το Winnie, μπας και σώσει τον Christopher. Αλλά... Oh,
Τι νο brother, βρε τελεκέδε, τι νο brother, αφού λίγο πριν ήθελε να το ξεπατώσει, να τον κόψει στα δύο. Τώρα νο brother, αποφασίστε τελικά, θέλετε να θυμηθεί ο Winnie ή δεν θέλετε. Αυτή η ταινία τώρα, κυρίες και κύριοι, τους δημιουργούς της, τους έκανε εκατομμυριούχους. Παιδιά! Εντάξει, καλή πάρλα, αλλά αφήστε τα τώρα αυτά, διότι η κουκουβάγια είναι ακόμη εκεί, έτσι παραμονεύει. Δεν θέλω να χαλαρώνω, μην ξεχνιέστε. Ρε, η κουκουβάγια ρε, την ξεχάσατε, η κουκουβάγια που ακολουθούσε τόση ώρα τη λέξη, που είναι... Να σου πω κάτι, χαίστηκα, καλύτερα που την ξεχάσανε. Άντε, άντε να τελειώνουμε αυτό το μαρτύριο, έλα, προχώρα. Και το μαρτύριό μας τελείωσε, κυρίες και κύριοι! Too much time spent, too many lives spent on. Το Winnie the Pooh Blood and Honey 2 που είχε πάρα πολύ αίμα, για μέλη βέβαια δεν μπορώ να πω το ίδιο, μάλλον το ξέχασα. Our strength is in our friendship. Όχι, 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 γιατί, Θεέ μου, γιατί μου το κάνεις αυτό, γιατί, πες μου, τι σου έκανα, θα έχει κι άλλη ταινία. We'll all be back for you, Christopher Robin. Ναι, θα έχει κι άλλη ταινία, και ξέρετε γιατί θα έχει κι άλλη ταινία. Γιατί εσείς το επιτρέψατε. Ναι, εσείς! Γιατί αυτή η ταινία, κυρίες και κύριοι, στήχησε 500.000 δολάρια και έβγαλε 7,5 εκατομμύρια δολάρια. Και κάτι ακόμη, για να καταλάβετε πόσο κουτόχορτο μας ταΐζουν τα μεγάλα ειδησιογραφικά site, να ξέρετε πως το Winnie the Pooh Blood and Honey 2 στο Rotten Tomatoes είχε σαν early reviews 100%! Είχανε βγάλει οι τύποι 100% fresh αυτόν τον βάλτο. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, καταλάβατε. Το κακό τώρα ποιο είναι, ότι όσο ο Ρις Φρέικ Waterfield βγάζει εκατομμύρια, τόσο ακόμη θα βιάζει τα παιδικά μας όνειρα. Γιατί ναι, κυρίες και κύριοι, ήδη έχουν προγραμματιστεί ταινίες, horror ταινίες για τους ήρωες. Peter Pan, Bumpy, Pinocchio, Σταχτοπούτα και έχει ο Θεός ακόμη. Και επειδή έχω τη σούπερ δύναμη να διαβάζω το μυαλό σου, το οποίο αυτή τη στιγμή λέει έξυπνη ιδεούλα, θα πάω να δω κάποια από αυτές τις ταινίες. Λοιπόν, σου αξίζει να σε βάλουν για 24 ώρες μέσα σε ένα δωμάτιο, να σε κλειδώσουν, να σε δέσουν σε μια καρέκλα και να σου δείχνουν επί 24 ώρες τώρα τη μικρή διεξερευρήτρια. Και όταν ρωτάει αυτή, εσύ να πρέπει να απαντάς. Και άμα δεν απαντάς, να σου κάνουν εκδοστό. Και μόλις τώρα ρίς, έφτιαξα μια καλύτερη horror ταινία από εσένα. Άντε, γεια!